μετά από αρκετές τηλεδιασκέψεις με όλους τους διευθυντές ΔΑΟΚ της Περιφέρειας Πελοποννήσου αλλά και τον Γενικό Διευθυντή της Αγροτικής Οικονομίας αλλά και τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης για όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, σχετικά με το θέμα που είχε προηγηθεί και σχετική σύσκεψη στο γραφείο του Περιφερειάρχη με τον Αγροτικό Σύλλογο Μεσίνης, ιδιαίτερα για το ζήτημα της ελληνοποίησης των πατατών, θέλω να γνωρίζετε ότι οι έλεγχοι έχουν ήδη ξεκινήσει, εντατικοποιούνται περισσότερο πηγαίνοντας προς το Πάσχα και ουσιαστικά έχουμε κάθε μέρα την καταγραφή που ακόμη δεν είναι ανακοινώσιμα κάποια πράγματα. Ήδη σήμερα πηγαίνουμε και σε πολλές λαϊκές. Θέλω να πω ότι η προσπάθεια αυτή σχετίζεται με την προστασία και του τοπικού μας προϊόντος, της πατάτας Μεσίνης και της Καλαμάτας, η οποία και διατροφική αξία μεγάλη έχει και είναι πιο νόστιμη και εν πάση περιπτώσει τηρούνται και οι προδιαγραφές όσον αφορά τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της. Γίνονται λοιπόν έλεγχοι και σε επίπεδο χονδρεμπορίου αλλά και σε επίπεδο λιανικής πόλης. Ιδιαίτερα σε λαϊκές, σε σούπερ μάρκετ και σε λοιπά καταστήματα τροφίμων. Για τους ελέγχους αυτούς έχουν ενεργοποιηθεί και λειτουργούν τα μεικτά κλιμάκια που έχει προαποφασιστεί. Συμμετέχει η ΔΑΟΚ αλλά και η Διεύθυνση Ανάπτυξης από όλες τις περιφερειακές ενότητες και εν όψη του Πάσχα προστίθεται και η Διεύθυνση Υγείας με την Τινιατρική, όπου θα έχουμε ελέγχους και για τα κρέατα που, όπως γνωρίζετε, είναι ακόμη πιο ευαίσθητο το ζήτημα. Η στόχη λοιπόν είναι να αποφύγουμε ελληνοποιήσεις των προϊόντων με έμφαση στα κρέατα, κυρίως στα αμνοερήφια, πέραν από τις πατάτες που ανέφερα, έλεγχη τιμών προϊόντων, δηλαδή να είναι ίδια η τιμή και στο ράφι και στο ταμείο, έλεγχη της ετικέτας των προϊόντων και έλεγχη για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ιδιαίτερα του την περίοδο στα κρέατα. Στόχος λοιπόν είναι να λειτουργήσει εύρυθμα η αγορά και να υπάρξει ασφάλεια στον καταναλωτή και όσο προβλέπεται από τον νόμο για τις δικές μας υπηρεσίες η δυνατότητα ελέγχου των τιμών.